Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να ξεκινήσω τη σημερινή μου παρέμβαση με ένα σχόλιο για τα όσα ακούσαμε στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο σχετικά με τον νέο τρόπο υπολογισμού του κατώτατου μισθού. Δεν ακούσαμε βέβαια κάτι που δεν γνωρίζαμε. Άλλωστε, πρόκειται για κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επί της ουσίας μονιμοποίηση των μνημονιακών νόμων όλων σας. Της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, του όλου ΣΥΡΙΖΑ, μέσα και Νέα Αριστερά, οι οποίοι κατήργησαν τις συλλογικές διαπραγματεύσεις για τον υπολογισμό του κατώτατου μισθού. Τέλειωσε το πηγαδάκι. Το ξέρω, προσέρχονται. Είναι ένας μόνιμος που προσέρχεται σε εσάς εκεί. Ναι, ο ίδιος. Έλεγα λοιπόν ότι δεν πρωτοτυπείτε ούτε στην προπαγάνδα σας, κύριοι της κυβέρνησης, όπως σε κάθε καινούργια αντεργατική μεταρρύθμιση που φέρνετε, προσπαθείτε προκλητικά να την παρουσιάσετε και αυτή ως δήθεν συμφέρουσα για τους εργαζόμενους. Τα ίδια λέγατε και για τις απλήρωτες υπερορίες του νόμου Χατζηδάκη, τα ίδια και για το 13ωρο του Γεωργιάδη και πάει λέγοντας. Η μέχρι τώρα εμπειρία από τα χρόνια που ο κατώτατος μισθός καθορίζεται με κυβερνητική απόφαση, μετά από μια επταετία που έμεινε παγωμένος, έχει αποδείξει ότι οι όποιες αυξήσεις δίνονται εξανεμίζονται την ίδια στιγμή και με το παραπάνω μάλιστα εξαιτίας του πληθωρισμού. Τα κριτήριά σας γνωστά, τόσο όσο αντέχει η οικονομία λέτε, δηλαδή τόσο όσο δεν απειλείται η καπιταλιστική κερδοφορία. Για αυτή την οικονομία μιλάμε δηλαδή. Έχετε απαγορεύσει στους εργαζόμενους το δικαίωμα να διαπραγματεύονται συλλογικά με τους εργοδότες, θέτοντας ως κριτήριο τις δικές τους ανάγκες με βάση τις αντικειμενικές δυνατότητες που προσφέρει η εποχή μας. Και τώρα, τι πάτε να κάνετε με τον αλγόριθμο? Να προσδώσετε μια επίφαση αντικειμενικότητας και επιστημονικότητας ακόμα και στους μισθούς πείνας. Όταν οι εργαζόμενοι θα διαμαρτύρονται, εσείς θα τους λέτε «Μα τι σχέση έχουμε εμείς, ο αλγόριθμος το έβγαλε». Άλλωστε, ήδη βρίσκονται πάρα πολλοί κλάδοι σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις και ετοιμάζεται η πανελλαδική πανεργατική απεργία στις 20 Νοεμβρίου, που ένα από τα βασικά αιτήματα είναι να επανέλθουν οι συλλογικές διαπραγματεύσεις. Είστε λοιπόν σε πλήρη αντίθεση με τις διεκδικήσεις και τα αιτήματα των εργαζομένων όλης της χώρας. Μη σας πω ότι θα τους λέτε και αρνητές της επιστήμης. Ικανοί είστε για όλα. Όσο για τις διαβεβαιώσεις ότι θα απαγορεύεται, λέει, η μείωση του κατώτατου μισθού, καλά, μην ορκίζεστε κιόλας. Όταν ήταν να φορτώσετε την προηγούμενη μεγάλη κρίση στους εργαζόμενους, μια χαρά τον μειώσατε τον κατώτατο μισθό μέσα σε μια νύχτα κατά 22% και κατά 32% για τους νέους. Και θα θυμάται ο τότε Υπουργός Εργασίας, ο κύριος Βρούτσης. Κάτι πρέπει να θυμάται βέβαια και η νέα βολική αντιπολίτευση του ΠΑΣΟΚ γι' αυτό, μιας και συγκυβερνούσε τότε με τη Νέα Δημοκρατία και το ακροδεξιό λαός του Καρατζαφέρη. Και λέμε νέα βολική αντιπολίτευση γιατί βγάζει μάτι η προσπάθεια εκδοτικών κέντρων, τηλεοπτικών καναλιών, δημοσκοπικών εταιριών να το σπρώξουν. Λες και ήταν συνεννοημένοι μάλιστα με τον κύριο Μητσοτάκη που εμφανίστηκε εδώ μέσα στη Βουλή την προηγούμενη εβδομάδα για να χρήσει το ΠΑΣΟΚ του κυρίου Ανδρουλάκη βολικό συνομιλητή του και μάλιστα στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης λόγω φθοράς δημοσκοπικής του ΣΥΡΙΖΑ, του άλλου πόλου της Σοσιαλδημοκρατίας. Ο τέμπορα ομόρες. Νέοι καιροί, νέα ήθη. Όμως έτσι κι αλλιώς η ουσία δεν αλλάζει. Και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ παραμένουν βολικοί αντίπαλοι της Νέας Δημοκρατίας
και για το κρίσιμο ζήτημα της τάσης τους στον κατώτατο μισθό. Αποτέλεσμα των πολιτικών των κυβερνήσεών τους είναι το γεγονός ότι ο μέσος μισθός, αυτός δηλαδή που περισσότερο πρέπει να μας ενδιαφέρει, βρίσκεται σήμερα 14% χαμηλότερα από το 2011. Όμως αυτή είναι η στρατηγική σας, που υπαγορεύεται από τα συμφέροντα μόνο των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Είναι η ενίσχυση της γενικής τάσης μείωσης μισθών για να αυξάνεται η κερδοφορία των λίγων. Γι' αυτό και αρνείστε να κάνετε υποχρεωτικές συλλογικές συμβάσεις όπως των οικοδόμων ή όπως της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης που κατοχυρώνουν μεγάλες αυξήσεις σε μισθούς, κατοχυρώνουν το 7ωρο, πενθήμερο, 35ωρο, συμβάσεις που έχουν κάνει κουρελόχαρτο τους αντεργατικούς σας νόμους. Γι' αυτό το Υπουργείο Εργασίας έχει κάνει υποχρεωτικές μόλις 2 κλαδικές πανελλαδικές συμβάσεις από τις 8 που έχουν ήδη υπογραφεί. Τέτοια κατάντια. Και μετά, διατηρώντας όλο αυτό το αντιδραστικό οπλοστάσιο, λέτε ψέματα ότι στηρίζετε την πολιτική των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Έτσι φτάσατε το 70% των εργαζομένων να ζει με λιγότερα από 900 ευρώ το μήνα.